και για το δρόμενο, όσο και για τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Είχαν πάρα πολλές απορίες οι δημοσιογράφοι των καναλιών σχετικά με την παρουσία μας και πολλά άλλα που εμείς εδώ τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά εκεί έπρεπε να εξηγηθούν, όπως για παράδειγμα, γιατί λέμε Πόντος και Πόντι. Αυτοί το θεωρούν αυτό αποσχιστικό, το ότι όσοι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη έχουν στην άκρη του μυαλού τους να αποσχίσουν αυτό το κομμάτι. Μιλάμε για ανεξαρτησία του Πόντου, για δημοκρατία του Πόντου και διάφορα άλλα. Ξεχνούν όμως ότι αυτός ο χώρος από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι να εμφανιστούν στον Πόντο οι Τούρκοι το 1461, έτσι αναφέρεται γεωγραφικά από όλους τους γεωγράφους τους μεγάλους της αρχαιότητας. Και έτσι λοιπόν εμείς όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη Πόντος, πρωτίστως τη χρησιμοποιούμε γεωγραφικά και βέβαια αυτό έπρεπε να εξηγηθεί, όπως και το ότι η Τραπεζούντα είναι αρχαιότερη πόλη από την Κωνσταντινούπολη και τη Ρώμη και τη φέρει έναν αρχαίο πολιτισμό και δείγμα αυτού του πολιτισμού, ζωντανό δείγμα αυτού του πολιτισμού είναι οι Μομόγεροι, τους οποίους και τους εξηγήσαμε ότι είναι πολιτισμός αυτής της περιοχής, αυτής της πόλης και από εκεί η αρχαιολογία στην Ελλάδα αυτής της σήμερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έγινε μία ερώτηση για ένα θρησκευτικό θέμα της Παναγίας του Μελά, που πρέπει να σας πω για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι ήδη υπάρχει η απόφαση το 15 Αύγουστο να λειτουργήσει με την άδεια της κυβέρνησης Ερντογάν η Παναγία του Μελά. Σημαντικό γεγονός. Φιλοδοξούμε να είμαστε εκεί, ήταν και ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως Βαρθολομαίος, θα είναι εκεί και πιστεύω θα είμαστε και εμείς. Ήταν ένα σημαντικό γεγονός, μια σημαντική απόφαση για την οποία και εμείς συγχαρήκαμε και δώσαμε συγχαρητήρια για την γενναία αυτή απόφαση, παρότι εμείς είμαστε ένα πολιτιστικό σωματείο. Και έτσι ξεφύγαμε και από αυτή την ερώτηση, όπως και πολλές άλλες πονηρές ερωτήσεις είχαν γίνει. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Η σχέση μας με τον Πόντο είναι ψυχική, πρωτίστως και πνευματική. Και βεβαίως ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί για χιλιάδες χρόνια έζησαν οι πρόγονοί μας. Είναι θέμα πλέον συνείδησης και όσοι αυτό για αυτούς λέει, για όσους αυτό λέει κάτι, νομίζω ότι το έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι βρίσκονται εκεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους για να δούνε αυτά τα άγια χώματα. Μετά από την Λιβερά μας παρακάλεσε ο πρόεδρος του χωριού Ματαρατζή να μας προσφέρει ένα γεύμα και πήγαμε και παρουσιάσαμε και εκεί το δρόμενο, όπου και μας φιλοξένησαν οι άνθρωποι με πολύ ζεστασιά. Πρέπει να πω δε ότι εκεί όπου παρέψαμε όλη η συνοικία ήταν ελληνική και όλα τα σπίτια ακόμα και σήμερα σώζονται ελληνικά σπίτια, κάποια βέβαια είναι μισοκρεμισμένα. Τελειώνουμε με αυτό το κομμάτι. Το μοντάζ είναι από την τουρκική τηλεόραση.
υπόγειρη Αθηνών τιμούν τον Θόδωρο Βιλαλίδη για τη συμβολή του στην αναβίωση του δρόμου των Εμμανουέλων στις 4 Πρώτου 2009 και 3 Πρώτου 2010 στην Υπουργά του Κόμπου, στον ίδιο σαν Αυγείο 2010. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή που έδωσα αυτή την πλακέτα στο φίλο μας εδώ, το συμπατριώτη μου από την Κοζάνη, διότι πόσο οπότε είμαστε από την Βαρύτη με τον Θόδωρο, γιατί πραγματικά το θυμάμαι από μικρός όλα αυτά τα χρόνια με αγάπη, με πάθος, με κέφι, με χαρά υπηρέτησε το έθιμο αυτό το μομόλιο εδώ στην πατρίδα μας. Εμάς ευχαριστούμε.